Θα δούμε στο χάρτη Σωτήρι πού ακριβώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στι κρίσιμε πολιτείε. Ναι, να ξεκινήσουμε από την Εβάδα, η μητέρα όλων των μαχών σε αυτέ τι τέσσερι πολιτείε που θα πούμε. Ο Biden προηγείται με 8.000 ψήφου, απομένει. Να καταμετρηθεί το 24% των ψηφοδελτίων. Οι Δημοκρατικοί είναι αισιόδοξοι ότι θα κρατήσουν τη διαφορά και τελικώ θα κερδίσουν την Εβάδα. Στην Αριζόνα, το στατόπεδο Biden θεωρεί ότι η μάχη έχει ήδη κρυθεί. Έχει καταμετρηθεί το 86% των ψηφοδελτίων. Η διαφορά είναι 69.000 ψήφοι. Το στατόπεδο Biden πιστεύει ότι θα καταφέρει να κρατήσει αυτή τη διαφορά και να εξασφαλίσει του 11 εκλέκτορε. Στην Πενσιλβάνια τώρα, στο Πίτσμπουργκ, μάθαμε ότι τα δικαστήρια και στη Φιλαδέλφια σταμάτσαν. Καταμέτρηση των ψήφων. Έχει καταμετρηθεί το 91% των ψηφοδελτίων με τη διαφορά να είναι υπέρ του Τραμπ, αλλά να έχει συρρυκνωθεί μέσα σε ένα 24ωρο από 379.000 σε 180.000 ψήφου ναι. και να μένουν οι επιστολικέ ψήφοι που το στρατόπεδο Biden πιστεύει ότι θα του ευνοήσει και μπορεί να ανατρέψει και το αποτέλεσμα. Τέλο, στη Τζόρτζια μένουν να καταμετρηθούν 50.000 ψηφοδέλτια με τα αμερικανικά μέσα με να μεταδίδουν πω από ώρα σε ώρα μπορεί να υπάρχει τελικό αποτέλεσμα. Πάντω, έστω και μία από αυτέ τι πολιτικέ, να καταφέρει να πάρει ο Μπάιντεν και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στις υπόλοιπε, του αρκεί για να μπει στο λευκό οίκο, να πάρει αν, τα κλίδια. Αν, αν πούμε ότι έχει την Αριζόνα, γιατί πολλά μέσα θεωρούν ότι η υπόθεση στην Αριζόνα έχει τελειώσει, mm. τότε έχει 264 ναι, εκλέκτορες. Αν πάρει μία από τις υπόλοιπε, την Εβάδα, Αυτό. την Πεσιλβάνια ή την Τζόρτζια, τότε η υπόθεση του λευκού οίκου έχει τελειώσει.